Υπόγειο τρένου. Κι έπειτα τα χρόνια θα περάσουν. Όγκοι βουνών και πέτρας θα παρεμβληθούν. Θα ξεχαστούνε όλα. Όπως ξεχνιέται το καθημερινό φαΐ που μας κρατάει ορθούς. Όλα. Έξω από εκείνη τη στιγμή που μέσα στο συνωστισμό του υπόγειου τρένου κρατήθηκε στο μπράτσο μου. Παρίσι, Μάης 1960. Στίχοι που κραυγάζουν. Στίχοι που ορθώνονται τάχα σαν ξυφολόγχες. Στίχοι που απειλούν την καθεστική ατάξη. Και μέσα στους λίγους πόδες τους κάνουν ή ανατρέπουν την επανάσταση. Άχρηστη, ψεύτικη, κομπαστική. Γιατί κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Κανένα στίχος δεν κινητοποιεί τις μάζες. Ποιες μάζες? Μεταξύ μας τώρα. Ποιοι σκέφτονται τις μάζες? Το πολύ μια λύτρωση ατομική, αν όχι ανάδειξη. Γι' αυτό κι εγώ δεν γράφω πια για να προσφέρω χάρτινα ντουφέκια. Όπλα από λόγια φλίαρα και κούφια. Μόνο μια άκρη της αλήθειας να σηκώσω. Να ρίξω λίγο φως στην πλαστογραφημένη μας ζωή. Όσο μπορώ και όσο κρατήσω. Η σάρκα μου πάντα πονάει στα χτυπήματα. Πάντοτε χαίρεται στα χάδια. Ακόμα τίποτα δεν έμαθε.